Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να ολοκληρώσουμε μια χρονιά το 2021 κατά την οποία γιορτάσαμε τα 150 χρόνια της Παρισινής Κομμούνας με πολλές εκδηλώσεις, με εκδόσεις, με δραστηριότητες σε όλη την Ελλάδα και είμαστε εδώ στο Παρίσι για να ολοκληρώσουμε αυτό τη σειρά των εκδηλώσεων. Είναι μεγάλη συγκίνηση που βρισκόμαστε εδώ όπου η εργατική τάξη για πρώτη φορά στην ιστορία έκανε την έφοδο στους ουρανούς. Κατέκτησε την εργατική εξουσία έστω για 72 μόνο μέρες από την αστική τάξη, αλλά ήταν ο προάγγελος μιας νέας κοινωνίας, μιας σειράς εξεγέρσεων και επαναστάσεων που δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, γιατί ακόμα εξακολουθεί να υπάρχει το σύστημα της εκμετάλλευσης, το σύστημα των οικονομικών κρίσεων, της πανδημίας και της μη επίλυσης του προβλήματος της υγείας σε όφελος των λαών. Εξακολουθεί να υπάρχει η ακρίβεια, η φτώχεια, η ανεργία, η πόλεμη, οι ανταγωνισμοί μεταξύ κρατών και βεβαίως να την πληρώνουν πάντα οι λαοί. Έτσι λοιπόν τα υπόγεια ρεύματα της επαναστατικής δράσης που κινούνται και σήμερα στο Παρίσι, στην Αθήνα, σε άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης, σε όλο τον κόσμο, θα συνεχίσουν και ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας των εξεγέρσεων και των νέων επαναστάσεων για το δίκαιο των λαών.